Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Πάω παρακάτω τώρα και πάω στο θέμα Μανώλη. Κυρίως γιατί και αυτός ήταν ένας από τους ανθρώπους που σας ακολούθησαν και η κατηγορία για το περιβόητο non-paper στην Προεδρία της Δημοκρατίας είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Το είπαμε και χθες και για τον ίδιο τον κύριο Μανώλη, γιατί εφόσον το ήξερε. Ποια από όλες τις καταγγελίες. Ότι το non-paper ήταν non-paper που εσείς όντως είχατε, εσείς το δώσατε και έχει συνταχθεί από συνεργάτες σας. Αυτό λοιπόν κύριε το λέει. Ευαγγελάτο, θέλω καταρχήν να μου πείτε, για να ξέρω τι θα απαντήσω, ότι ο κ. Μανώλης σε κάθε κουβή που βγαίνει λέει ένα άλλο σενάριο. Ισχύει το σενάριο του Sky, στο οποίο ο κ. Μανώλης λέει ότι το γνώριζε αλλά δεν το έλεγε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, ή το σενάριο το οποίο είπε το βράδυ στο Extra 3, ότι δηλαδή το έμαθε από αυτόν που το έγραψε πριν ένα μήνα? Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Εγώ τον άκουσα στο Sky το πρωί. Στους Λυριτζή και οικονόμου να λέει ρητά ότι το ξέραμε, το ξέραμε από την αρχή και γι' αυτό σας ξαναλέω. Από την αρχή. Σχολίασα ότι για μένα είναι και ανοιχτός στο γιατί το γνώριζα και δεν το έλεγε. Αλλά τώρα ρωτώ εσάς. Λοιπόν, γιατί αυτό που λέει είναι σοβαρό. Το βράδυ που βγήκε στον Άκη τον Παυλόπουλο στο Extra 3, προφανώς γιατί δεν μπορούσε να πει ότι ο κύριος Μανώλης ήξερε ότι έγινε μια θεσμική απάτη, ας πούμε, και όλοι μαζί το ξέραμε και το κρύβαμε. Και ξαπατήσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά αυτός δεν το έλεγε για το καλό. Και είπε το βράδυ ότι, ξέρετε, δεν το ήξερα από την αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά μου το είπε αυτός που το έγραψε πριν από ένα μήνα. Αυτή είναι η δεύτερη βερσιόν. Ακούστε λοιπόν. Αυτό το περίφημο non-paper, το οποίο ουδέποτε δόθη από μένα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το οποίο το έβγαλε ο Ενικός και το οποίο είχε δημοσιευτεί σε μπλοκ την προηγούμενη μέρα και το κράδαινε ο κύριος Σαμαράς με σφραγίδα από φάξη Πεντέλης, είναι ένα κείμενο το οποίο το έχουν οικειοποιηθεί δημόσια στο διαδίκτυο άνθρωποι οι οποίοι αποτελούσαν, ήταν μέλη του στρατηγικού σχεδιασμού της ομάδας που κάναμε τις εκλογές. Είναι στο site tikima.org. Είναι ένα non-paper, το οποίο τι έλεγε. Το non-paper αυτό, τώρα το είδα και εγώ ουσιαστικά ολοκληρωμένο, έλεγε ότι αν τα 7 σημεία τα οποία ζήσαμε, ποια ήταν, η ΑΟΣ, άμεσος καθορισμός της ΑΟΣ, κρατικοποίηση τράπεζας της Ελλάδας. Μην μας τα απαριθμίσετε όλα τώρα για λόγους χρόνου. Όχι, θα τα απαριθμίσω. Κατάργηση του άρθρου 86 συντάγματος. Οφειλές των Γερμανών. Αν αυτά τα 7 σημεία, τέλος πάντων, τα έκανε αποδεκτά το Συμβούλιο υπό τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε θα υπήρχε η συμφωνία του σεναρίου Β, τη συμμετοχή δηλαδή των ανεξάρτητων Ελλήνων σε κυβέρνηση. Το πρώτο να πω είναι ότι ουδέποτε συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον κύριο Παπούλια για καταγγελία των μνημονίων και το καθεξής. Συνεδριάζαν δε μόνοι τους στην αρχή. Θα μπορούσατε να αναλάβετε μια πρωτοβουλία γι' αυτό, αλλά το ερώτημα είναι εσείς αυτό το non-paper το δώσατε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Καλά, όχι κύριε Ευαγγελάτο. Πρωτοβουλία λαμβάνουν οι έχοντες του διερευνητικού κύκλου, δηλαδή το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Και θα σας θυμίσω ότι αυτά ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν έγινε διασύζητηση. Εξάλλου, να σας πω και κάτι άλλο. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας υπάρχουν πρακτικά. Και στα πρακτικά μέσα καταγράφεται μόνο το θέμα των 7 σημείων που ζητήσαμε. Θυμάται ο κύριος Μανώλης λοιπόν και επανέρχεται μετά από 6 μήνες, 4 μήνες πόσο έχουν περάσει, 5, ότι ξέρει ότι υπήρχε το non-paper το οποίο εγώ παρέδωσα. Θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Μανώλης, πέραν των αλλαγών των οποίων έχει κάνει, την ίδια εποχή έβγαινε στα κανάλια και διέψευδε αυτούς του που το λέγανε. Η δε κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις δεύτερες εκλογές, σχηματίστηκε παρότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ είχαν την πλειοψηφία για τις πρώτες εκλογές. Και οι δεύτερες εκλογές ξεκάθαρα γίνανε και έπρεπε να βρουν μια αιτιολογία, προκειμένου να παραγραφούν ευθύνες του κυρίου Παπανδρέου και υπουργών του, όπως ο κύριος Παπακοσταντίνου. Αυτά λοιπόν τα non-paper είναι παραμύθια. Και είναι παραμύθια τα οποία αποδείχθηκαν. Είναι λοιπόν αναρτημένα. Υπάρχει άνθρωπος που λέει: εγώ το οικειοποιούμαι, εγώ το έγραψα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Αύριο πάντα. Και βεβαίως λέει ότι ουδέποτε το έστειλε αυτός. Αύριο πάντα σε αυτή την κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα. Το λέω κρίσιμη γιατί το κλίμα είναι τεταμένο τουλάχιστον. Προφανώς. Με τις αποχωρήσεις. Είναι κρίσιμη για άλλο λόγο. Είναι κρίσιμη γιατί ξεκινάμε το συνέδριό μας. Είναι κρίσιμη γιατί ξεκινάμε 14 προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα.
είναι κρίσιμη, γιατί 1500 σύνεδροι θα εκλεγούν από τον λαό, θα εκλεγούν από το διαδίκτυο κάποιοι εξ αυτών, θα εκλεγούν για πρώτη φορά σε κόμμα από την Ομογένεια. Είναι σύνεδροι οι οποίοι θα συναποφασίσουμε πραγματικά και όχι με λίστες για το πώς θα προχωρήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Για το ποιο θα είναι ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Όλη την ατζέντα, μην μου την πείτε τώρα, κύριε πρόεδρε. Το ερώτημα που θέλω να θέσω λοιπόν είναι. Έχετε υπάρξει τόσο χρόνο για καταγγελίες ενός αστείου τύπου και δεν ακούτε αυτό το οποίο έχει με τη δημοκρατία να κάνει. Γιατί τα κόμματα αυτή τη στιγμή, κύριε Βαγγελάτο. Τώρα μου τον λέτε αστείο τύπο, αλλά αυτόν που σήμερα λέτε αστείο τύπο, κύριε Καμένε, τον είχατε συνεργάτη σας στο κόμμα μέχρι προχτές. Τώρα έγινε αστείο τύπο. Όταν αλλάζουν, ακούστε, εγώ για τους άλλους συναδέλφους είδατε ότι είμαι πολύ προσεκτικός και μάλιστα έχω πει ότι δεν τους κακίζω. Τους λυπάμαι κάποιους από αυτούς που δεν άντεξαν, αλλά για το συγκεκριμένο δεν θέλω να πω παραπάνω. Αρκετά έχουμε ασχοληθεί μαζί του. Θα σας πω όμως ότι έχει σημασία ένα κίνημα πολιτών για πρώτη φορά στην Ελλάδα που πήρε αυτά τα ποσοστά να προχωρήσει σε διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Προφανές είναι να αυτό. Να έχουν λόγο οι πολίτες. Προφανές είναι αυτό. Να σας πω και κάτι αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο, σκέφτηκα πολύ τι θα σας πω όταν βγω. Όχι για τους ανεξάρτητους Έλληνες, διότι μου έστειλε στο Facebook, στη σελίδα μου, ένας πολίτης από τη Σκίδρα, ένα μήνυμα. Και μου λέει, κύριε Πρόεδρε, ασχολείστε μου, λέει, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν. Εγώ, μου λέει, είμαι άνεργος εδώ και 2 χρόνια. Και δεν έχω πετρέλαιο. Και έξω έχει 0 βαθμούς. Τι με νοιάζει εμένα, τι λέτε εσείς για το τι συμβαίνει και αν αποχώρησαν και αν δόθηκαν χαρτιά ή δεν δόθηκαν.